σε Μίνα Διγενή, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Είμαστε καλά. Εσείς? Χαίρομαι. Νόμιζα θα μιλούσαμε και για το κίτρινο υποβρύχιο που παρουσιάσαμε χθες εδώ. Α, λέτε. Καλά. Στην πορεία μπορούμε χίλια δύο πράγματα να πούμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Χαίρομαι πολύ. Ούτως ή άλλως και η δική σας η περιοδία εδώ τις επόμενες μέρες στην Κρήτη θα είναι. Νομίζω θα βρίσκεστε και στο Ηράκλειο την Παρασκευή μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι. Βεβαίως, θα είμαστε εδώ. Ενδιαμέσως θα έχω πάει στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, αλλά θα επιστρέψω πάλι εδώ στο Ηράκλειο. Συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, αν το αποδίδω σωστά, για τις ευρωεκλογές. Γιατί θέλω να είμαι μαζί με αυτούς που πάντα με έκαναν να πιστεύω ότι αφού το δίκαιο είναι με το μέρος μας, αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει. Αποδίδεται σε εσάς. Ακούγεται ουτοπικό λιγάκι, έτσι. Ναι. Αν δεν είναι όμως ουτοπικό, αλλά δεν είναι. Έτσι, αν δεν είναι ουτοπικό ή αν δεν είναι ρομαντικό, εγώ θα έλεγα από την άλλη πλευρά, για το λόγο που κατεβαίνει κάποιος στην πολιτική, κάποιος ασχολείται με τα κοινά, τότε νομίζω δεν έχει αξία. Δεν είσαστε επαγγελματίας πολιτικός ούτως ή άλλως. Βέβαια, εγώ είμαι και της άποψης ότι όποιος δεν ασχολείται τελικά με την πολιτική ενεργά, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων ουσιαστικό, καταλήγει να τον κυβερνούν κατώτεροι του. Οπότε ως εκ τούτου είναι καλό για όλους μας να ενδιαφερόμαστε. Αυτό πιστεύω. Συμμετέχετε ωστόσο σε μια χρονική περίοδο που φαίνεται οι προκλήσεις να είναι περισσότερες από ποτέ, βέβαια, κυρία Διγενή. Βέβαια. Και είναι και πολύ κρίσιμη η εποχή που ζούμε. Πιστεύω ότι αν για κάποιο λόγο αυτή τη φορά παγιδευτούμε σε διλήμματα ή εμπιστευτούμε ανθρώπους που απέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτό που κάνουν είναι να γυρίζουν το ρολόι της ιστορίας προς τα πίσω, όσον αφορά τα δικαιώματα εννοώ, θα παγιδευτούμε και δεν θα υπάρχει γυρισμός πια. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και κυρίως να ρίξουμε από την τρίτη θέση την Χρυσή Αυγή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δυναμώσει αυτή η φωνή. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, καλό ακούγεται, σωστό ακούγεται, έτσι όπως εκφράζεται την άποψή σας. Το δύσκολο δεν ξέρω αν είναι τώρα, αν είναι αύριο ή αν ήταν χθες. Ξέρω ωστόσο, κυρία Διγενή, ότι φτάσαμε εκεί γιατί δεν μιλήσαμε, δεν συζητήσαμε. Αφήνουμε πάντα μία-δύο εβδομάδες πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση να ανοίγουμε την κουβέντα περί πολιτικής, περί ευρωεκλογών. Έχετε το τι θέλουμε. Δίκιο. Απόλυτο. Απόλυτο. Έτσι ακριβώς γίνεται. Και νομίζω ότι από εκεί ακριβώς ξεκινάει το πρόβλημα. Ότι τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή, ότι πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, ότι πρέπει να καταστραφούμε ολοσχερώς για να ξυπνήσουμε και να κάνουμε κάτι και να ορθώσουμε ανάστημα. Σαφώς και πρέπει να μιλάμε, σαφώς και πρέπει να διεκδικούμε και νομίζω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να ενισχυθεί η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος και νομίζω ότι ενισχύεται και από εκείνους που μέχρι τώρα διατηρούσαν κάποιες επιφυλάξεις, αλλά, για το κουκουένο, αλλά ποτέ δεν αμφισβήτησαν την εντυμότητα και το πάθος του για δικαιοσύνη και την αγωνιστικότητά του. Αυτή είναι η άποψή μου. Λέτε δεν πρέπει να παγιδευτούμε σε διλήμματα. Για πάμε να δούμε τώρα σε καθαρά πολιτικές γραμμές τι είναι αυτό που διακυβεύεται για εσάς αυτή την εκλογική περίοδο, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε περισσότερο από ποτέ. Όλες αυτές οι περίεργες, οι κατόνομα προοδευτικές συμμαχίες που στείνονται και που τελικά τι είναι. Είναι παρεούλες τυχάρπαστες οι οποίες συστήνονται και από ξέφτια διαφόρων άλλων κομμάτων από ανθρώπους που μέχρι τώρα αυτά που έχουν ψηφίσει είναι αυτά που είναι εναντίον μας. Όλες αυτές οι παρεούλες τα τελευταία 5 χρόνια ψήφισαν το 90% των αντιλαϊκών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτούς θα εμπιστευτούμε για το μέλλον. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να χωνέψω και δεν μπορώ να το θέλω. Γι' αυτό τονίζω πάντα ότι
Εγώ θέλω να είμαι με τους έντιμους, με αυτούς που δεν μου είπαν ποτέ ψέματα. Όχι επειδή δεν έχω αντιρρήσεις, έχω και εγώ κάποιες αντιρρήσεις, αλλά αυτοί σε γενικές γραμμές δεν με κορόιδεψαν, δεν έπαιξαν με μένα. Όταν λέω με μένα, εννοώ με το λαό, έτσι. Mm-hmm. Πόσο εύκολο όμως είναι να αλλάξω εγώ νοοτροπία, αλλά να αλλάξει και ο πολιτικός νοοτροπία? Αχ, καλά τώρα. Γιατί με βάζετε, ξέρετε, ξέρετε, τη σκέψη μου αυτή την ώρα την κάνετε να τρέχει παρακάτω με αυτά τα οποία λέτε. Έχετε δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο στόχος ο πρώτος είναι να μπορέσουμε να αποδεσμευτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποδείξει ότι και διευκολύνει το φασισμό στην Ευρώπη και ευθύνεται για την άνοδο της ακροδεξιάς, γιατί στην ουσία είναι μια ένωση καπιταλιστικών κρατών που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μπορούν να βολεύονται τα συμφέροντα των δικών της μονοπωλίων. Με αυτήν θα πάμε μπροστά? Μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι που να μας έχει βοηθήσει. Μνημόνια ματωμένα ζούμε, προσφυγιά ζούμε, πολέμου ζούμε, παξικοπήματα ζούμε. Ξέρω εγώ, εσείς τι λέτε? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και εκτός αυτού το ευχάριστο κατά τη γνώμη μου είναι ότι όπως δείχνει το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, πάνω από το 70% των λαών της Ευρώπης δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος ξυπνάει, καταλαβαίνει, βλέπει τι του γίνεται. Ναι, αλλά το ζει στο πετσί του, θέλω να πω. Από την Έλλη νιώθηκε μια ασφάλεια μέσα στους κόλπους της. Ναι, αν θεωρούμε ασφάλεια ότι σε λίγο αυτή η επέλαση σε μισθούς, σε συντάξεις θα ολοκληρωθεί απολύτως, θα δουλεύουμε για 3 και 60, δεν θα έχουμε δικαιώματα. Ναι, εντάξει, αν αυτό το θεωρούμε ασφάλεια, τι να πω. Τα μεγάλα θέματα τα οποία σας θέτει ο κόσμος με τον οποίο επικοινωνείτε, κυρία Σεμίνα Βηγενή, ποια είναι? Αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο από τις περιοδίες που κάνουν σε όλη την Ελλάδα είναι πώς θα βελτιώσει τη ζωή του. Και βλέπει ο κόσμος ότι βελτίωση με αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να υπάρξει. Μόνο κοροϊδία και μόνο αυτό που λέω καμιά φορά μου θυμίζουν τον Καλοχαιρέτα, τον βουλευτή, τον κινηματογραφικό, τον υπουργό, τι ήτανε, που έλεγε ναι βεβαίως, τελείωσεν. Δεν τελειώνει τίποτα, δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να ζει άλλο με ψέματα και με υποσχέσεις και με θα. Αυτό το θα είναι που μας έχει καταστρέψει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακριβώς κάνει. Ακολουθεί την ίδια πολιτική που ακολουθούσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εμπόριο ελπίδας κάνουν και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ και θα συνεχίσουν να κάνουν. Αλλά για εκείνη που σας ακούει αυτή την ώρα και λέει, μα κυρία Διγενή, αν τους βάλουμε όλους, τους τοποθετήσουμε όλους απέναντι και είμαστε μόνοι από την άλλη και είστε μόνοι από την άλλη, πώς να έρθει εκείνο το επιθυμητό, πώς θα τα καταφέρουμε, τι του απαντάτε? Το απαντάω ότι ο κόσμος έχει προχωρήσει από αυτούς που αντιστέκονται. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αντισταθώ και να μην σκύψω το κεφάλι σε όλα αυτά που μου επιβάλλουν. Το τι θα πετύχω, το πόσο θα μου στοιχήσει, νομίζω ότι εναπόκειται σε μια δεύτερη ανάλυση. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι να δείξω την αντίδρασή μου και το κυριότερο, να μην επιτρέψω την επέλαση της Χρυσής Αυγής. Όχι άλλος τέτοιος τρόμος, όχι άλλο τέτοιο άσχημο πράγμα που δεν μας αξίζει. Mm-hmm. Δεν μας αξίζει. Στην Ελλάδα που έχει δώσει τόσα θύματα, έχει δώσει τόσο αίμα στον αγώνα κατά του φασισμού, να βρίσκουμε τη Χρυσή Αυγή στην τρίτη θέση. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια και ως χώρα μπροστά μας πολλά ανοιχτά μέτωπα. Είναι τα γεωπολιτικά μας, είναι οι προκλήσεις από τη γείτονα χώρα, είναι τα βόρεια σύνορα. Για όλα τούτα εδώ τι λέτε? Λέω ότι καλό θα είναι να μελετήσουμε όλα αυτά που μας λένε οι ΜΕΝ και που μας λένε οι ΔΕ πριν πάρουμε την τελική απόφαση. Τι σημαίνει επί της ουσίας η Συμφωνία των Πρεσπών, τι συμβαίνει με όλα αυτά που κινούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τύπου Ευρωστρατός, τύπου πώς το λένε, όλα αυτά που το μόνο που δεν διασφαλίζουν είναι η ειρήνη, έτσι.
είναι το μόνο που δεν διασφαλίζεται από αυτούς όλους τους πολεμοκάπηλους. Πιστεύω ότι μία μελέτη και των θέσεων και των απόψεων του ΚΚΕ είναι, θα δώσει απαντήσεις πάρα πολλές σε αυτούς που ανησυχούν και που έχουν μια αγωνία για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά θα είναι θέσεις και απόψεις επί της ουσίας. Εδώ στην Κρήτη... Όχι... Ναι, ναι. Και όχι, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι, και θα είναι θέσεις επί της ουσίας και όχι λόγια του αέρα και προεκλογικά. Μάλιστα. Εσείς λέτε όχι, εγώ θα πάω κόντρα στο ρέμα, δεν θα παραμυθιάζομαι, ουσιαστικά σε ελεύθερη μετάφραση. Έτσι. Ακριβώς. Το λέω, κυρία Διγενή. Όχι, έτσι είναι. Έτσι. Και θα είμαι με αυτούς που δεν είναι και, δεν υπήρξαν ποτέ μεσάζοντες των μεγάλων συμφερόντων και δεν είπαν ψέματα στο λαό. Εγώ πιστεύω ότι το ΚΚΕ και θέλει και μπορεί και ξέρει να είναι εμπόδιο σε όλα αυτά τα κακά που ετοιμάζονται σε βάρος μας. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω και γι' αυτό έχω αποφασίσει να αγωνιστώ, δηλαδή είμαι αποφασισμένη. Εδώ στην Κρήτη τι θα κάνετε και τι θα ζητήσετε από τους κριτικούς? Δεν σας άκουσα. Εδώ λέω στην Κρήτη τι θα ζητήσετε, ναι, από τους κριτικούς? Τίποτα, να συνεχίσουν να είναι αυτό που είναι. Η κριτική είναι μια ράτσα ανυπότακτη, περήφανη, και εγώ τη θαυμάζω, και οι περισσότεροι φίλοι μου είναι κριτικοί. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη.